Και σήμερα, άρτη αφιχθής για διακοπές στην ιδιαίτερη πατρίδα, ο καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, μηχανολόγος μηχανικός, ο κύριος Νίκος Ορφανουδάκης, έκανε μια στάση στο Εθνικό Δίκτυο, έτσι για να δει και την καλοπερασιά μέχρι να πάει σιτία. Λοιπόν, γιατί ζήτησα από τον κύριο Ορφανουδάκη, που είναι από τους πρώτους, πριν ξεσπάσουν τα δίθεν επιταχυνόμενα της κρίσης, Ουκρανίες και άλλα, που έλεγε για ποιους λόγους τραβά την ανηφόρα η ενέργεια η οποία αποτυπώνεται στην τσέπη του καθενός μέσω του λογαριασμού. Κύριε Ορφανουδάκη, αν μπορώ να σας πιάσω καλά στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Και σας ευχαριστώ πολύ. Λίγο πιο δυνατά αν θέλετε. Για σας δεν είναι έκπληξη το τι συμβαίνει με όλους εμάς που παθαίνουμε ηλεκτροσόκ με τους λογαριασμούς ρεύματος, έτσι? Ναι, γιατί κοιτάξτε, τότε το 19, όταν είχε γίνει, η προηγούμενη κυβέρνηση είχε αρχίσει να ασχολείται με την απολυντοποίηση, αλλά η επιτακτική, ας πούμε, και η βία απολυντοποίηση τέθηκε το 19 πρώτη φορά. Τότε λοιπόν είπαμε ότι καταρχήν για τις περιοχές θα ήταν πρόβλημα λόγω της ανεργίας που θα είναι ανωδική στις περιοχές που είναι. Αλλά είχαμε πει και ότι πρέπει να μείνουν οι λιγνητικές μονάδες για την ευστάθεια του δικτύου. Mm-hmm. Τότε το 19 είχε αρχίσει να μειώνεται η τιμή, γιατί ήταν η αρχή του κορονοϊού, η τιμή του φυσικού αερίου, και είχε αρχίσει να γίνεται πιο ευνοϊκό το αέριο από το λιγνίτη, μοναδικό φαινόμενο τότε στην, ιστορικά ας πούμε. Ο λιγνίτης ήταν πάντα πιο φθηνός. Και είχαν πει τότε στην κυβέρνηση ότι ξέρεις, θα έχουμε... είναι ακριβώς ο λιγνίτης, δεν μας συμφέρει να τα κλείσουμε βία σε 2 χρόνια. Αυτό το είπαμε και τότε, ότι το βίο είναι πολύ άσχημο. Γιατί δεν θα έχουμε την ευστάθεια, δεν θα είχαμε ευστάθεια δικτύου. Δηλαδή οι μονάδες που μένανε δεν θα μπορούσαν να στηρίξουν το δίκτυο. Αρχίσανε σιγά σιγά λοιπόν τότε να τα λένε. Το αέριο άρχισε να αυξάνεται σιγά σιγά με το τέλος της καραντίνας, ας το πούμε. Ώσπου έφτασε, άσχετα με τον πόλεμο στην Ουκρανία, πολύ πριν τον πόλεμο, να έχει υπερδαπλασιαστεί η τιμή του αερίου. Αυτό αυτομάτως σήμαινε, παρά το ότι ο λιγνίτης, ο καημένος, έχει περισσότερο διοξείδιο ανά μεγαβατόρα παραγόμενη από λιγνίτη, άρα πιο ακριβώς ως προς το διοξείδιο, πάλι το αέριο ήταν πολύ πιο ακριβό. Παρά το ότι ο λιγνίτης, οπότε όλα αυτά ήρθαν μαζί, συνέχεια να αυξάνονται, και τώρα έχουμε φτάσει, ιδίως μετά την εισβολή στην Ουκρανία, να έχουμε το πανάκριβο αέριο. Χθες νομίζω ήταν 214 ευρώ η μεγαβατόρα. Σωστά. Το οποίο μεταφράζεται σε κάτι 300 κάτι ανά μεγαβατόρα ηλεκτρική, ας πούμε. Με το βαθμό απόδοση δηλαδή που έχουν οι μονάδες αυτές. Τώρα το θέμα είναι ότι ακόμη και τώρα, αν πούμε ότι οι μονάδες αυτές που έχουν μείνει, έτσι, γιατί κάποιες έπρεπε να κλείσουν και τα λοιπά, ήταν παλιές, δεν πληρούσαν τα ευρωπαϊκά πρότυπα τα περιβαλλοντικά, εννοώ, όχι το διοξίδιο, τα υπόλοιπα, δηλαδή διοξίδια του θείου και ανόξι, τα αζωτοξίδια, έπρεπε να κλείσουν. Αυτές είναι περίπου 2.440 μεγαβάτωρα αυτά που έχουν μείνει. Τουλάχιστον αυτά να τα λειτουργούμε για να φτηνίνει το συνολικό κόστος. Ούτε αυτό όμως το κάνουμε, δυστυχώς, γιατί υπάρχει στην ΔΕΗ, έχει πάρει ένα πλάνο. Έχει πάρει ένα δάνειο με ρήτρα διοξιδίου του άνθρακα. Η ΔΕΗ έχει πάρει το δάνειο αυτό με ρήτρα διοξιδίου του άνθρακα. Ναι, νομίζω πριν από ένα χρόνο περίπου. Δεν είναι ένα ενιαίο δάνειο σε μια τράπεζα, ναι. Σε 2-3. Εγώ έτυχε επαγγελματικά να βρεθώ στην Alpha Bank και μου είπαν οι άνθρωποι ότι εμείς το προτείναμε στη ΔΕΗ, γιατί προφανώς υπήρχε στην Ευρώπη αυτή η πράσινη, ας το πούμε, το πράσινο ρεύμα, και η Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα είχε προτείνει σε όλες τις τράπεζες, προκειμένου να τους δίνει εγγυήσεις, αυτά τα γνωστά που ξέρετε, να κάνουν πράσινα δάνεια με αυτή τη μορφή. Νομίζω έχει πάρει κάπου 400 εκατομμύρια ειδικά από την Alpha Bank, αλλά για όλο το δάνειο, νομίζω όλο το δάνειο συνολικά είναι 1,5 δις. Αν θυμάμαι καλά, για να έχει ρευστότητα, και καλά έκανε η επιχείρηση προφανώς να έχει ρευστότητα, έτσι σαν ΔΕΗ. Όμως, τι κάνει πρακτικά? Δεν βάζει όλα τα εργοστάσια τα διαθέσιμα, εκτός αν γίνει κάτι κίνδυνος για blackout, έτσι. Δεν τα βάζει τα διαθέσιμα, τα λιγνητικά, στο παιχνίδι, έστω και αυτά τα 2.500 MW,
Γιατί στο τέλος του χρόνου θα γίνει απογραφή διοξιδίου, θα είναι παραπάνω το διοξίδιο σαφώς, λόγω του λιγνίτη, και θα έχει, πώς το λένε, και το επιτόκιο των δανείων θα ανέβει. Οπότε δεν συμφέρει ούτε προφανώς τη διοίκηση της ΔΕΗ, που και τα μπόνους τους εννοείται των διοικούντων, αλλά κυρίως δεν θα μειωθεί ποτέ η τιμή όσο υπάρχει, ας πούμε, η δυνατότητα του αερίου, έστω και αυτή που υπάρχει τώρα, με LNG και το, από τον αγωγό. Τώρα, εάν τυχόν βέβαια κλείσει η Ρωσία εντελώς το αέριο, τότε θα έχουμε πρόβλημα γενικά. Δηλαδή, όχι μόνο εμείς, αλλά εμείς λιγότερο, γιατί έχουμε την δυνατότητα και λίγο αποθήκευση LNG στη Ρεβιθούσα. Αυτή είναι η κατάσταση. Κύριε Ορφανουδάκη, επειδή αυτό το δάνειο με ρήτρα εκπομπής ρήπων λήφθηκε με αυτή τη ρήτρα, άρα εφόσον χρησιμοποιηθεί ο λιγνίτης θα το πληρώνει μαδρά. Κάνω λάθος? Θέλω να θα αυξηθεί, αλλά αυτό όμως θα μπορούσε να γίνει μια επαναδιαπραγμάτευση. Είναι force majeure που λένε, δηλαδή τώρα έχει γίνει πόλεμος στην Ουκρανία. Θα μπορούσε ενδεχομένως να γίνει μια επαναδιαπραγμάτευση με τις τράπεζες για να μην υπάρχει αυτός ο όρος. Λέω εγώ τώρα, δεν το ξέρω, δεν είμαι ούτε διαπραγματευτής, ούτε σωστά. Έχω κάνει. Εγώ σας ρωτώ με ποια έννοια. Επειδή εδώ είναι θέμα κεντρικών ευρωπαϊκών πολιτικών, το αντιλαμβάνεστε καλύτερα από εμένα και ως καθηγητής, θεωρείτε ότι ακόμη και σε αυτή τη δύσκολη, γιατί η Ευρώπη πυροβολά τα πόδια της αυτή τη στιγμή με αυτά που συμβαίνουν ενεργειακά, ακόμη και αυτή τη δύσκολη στιγμή η Ευρώπη έχει αλλάξει την πολιτική ή το έχει αφήσει κατά τόπου σε κάθε χώρα να βρει τη λύση της? Εχθές δεν ξέρω ακριβώς τα συμπεράσματα, δεν πρόλαβα να τα ακούσω από τη σύναξη των Υπουργών Ενέργειας, αλλά πιστεύω ότι έχει αφήσει αρκετά στην κάθε μία χώρα. Εμείς σας ξαναλέω, επειδή έχουμε αυτή την ευτυχία να έχουμε τα 2.500 έστω μεγαβάτ αυτά τα κατεστημένα από λιγνίτη, κάπως μπορούμε να τη βγάλουμε έστω με διακοπές. Πιστεύω ότι υπάρχουν άλλες χώρες που είναι χειρότερα, έτσι, που δεν έχουν δυνατότητα, αν κοπεί το αέριο, αν δεν κοπεί, κουτσά στραβά θα έχουμε κάποια, αλλά η τιμή θα είναι ακριβή, δεν το συζητάμε. Λέμε τώρα για την ευστάθεια δικτύου, έτσι, και αν θα υπάρξουν διακοπές. Η τιμή θα είναι ακριβή, δεν τη γλιτώνουμε, αναγκαστικά. Και δεν είναι μόνο λόγω του πολέμου, ανέβαινε η τιμή και μετά μετά τη λήξη, ας πούμε, της μεγάλης καραντίνας, άρχισε να ανεβαίνει απότομα η τιμή του αερίου. Το πόκανε που λένε, ας πούμε, ο πόλεμος. Το ανέβασε ακόμη χειρότερα. Άρα ένα θέμα είναι η επάρκεια και το άλλο θέμα είναι οι τιμές που και εσείς εκτιμάτε ότι για την ώρα δεν μπορούν να κατέβουν. Επειδή χθες η Ευρωπαϊκή Ένωση, εσείς ταξιδεύατε, κατέληξε μια πολιτική συμφωνία για οικειοθελή μείωση της ζήτησης φυσικού αερίου. Με βάση τη φέρουσα δυνατότητα της πατρίδας μας, επειδή σωστά είπατε εσείς, κλείσαν μονάδες, έφυγε κόσμος, έχει πιάσει αλλού δουλειά, άλλοι συνταξιοδοτήθηκαν. Αυτή η μείωση της ζήτησης φυσικού αερίου, όσο και αν καλύψουμε τα κενά με λιγνίτη ή και με LNG, παρότι η αποθηκευτική μας χώρη δεν είναι άπειρη, είμαστε καλύτερα από άλλους, αλλά δεν είναι άπειρη, πάλι δεν θα δημιουργήσει ένα θέμα ιδίως στις βιομηχανικές ενεργοβόρες επιχειρήσεις? Ναι, βέβαια. Άμα δεν έχει την ποσότητα που χρειάζεται η χώρα, προφανώς θα υπάρχει και θα υπάρχει έλλειμμα ποσοτήτων αερίου, οπότε προφανώς θα πρέπει να μειώσουν την παραγωγή τους. Τώρα, κατά πόσο αυτό είναι καλό για την ανάπτυξη, όλοι θα το κρίνουμε, δηλαδή, το τέλος της ιστορίας. Αλλά δεν θα τελειώσει γρήγορα. Δηλαδή, η εκτίμηση είναι ότι μέχρι το 25 δεν θα έχουμε τίποτα καλύτερο από τιμές φυσικού αερίου. Οπότε θα είναι και δεν ξέρουμε και τι θα κάνει και η Ρωσία, αν θα κόψει το αέριο. Αυτό είναι μετά μεγάλο πρόβλημα. Γιατί άμα κόψει το αέριο, δεν μπορεί να κάνουμε πολλά. Σωστό. Έχετε δίκιο σε αυτό. Άρα, κύριε Ορφανουδάκη, και επικαλούμε την ακαδημαϊκή σας ιδιότητα, κατά τη γνώμη σας θα έπρεπε κεντρικά η Ευρωπαϊκή Ένωση να ξαναμετρήσει αυτά που μας αναφέρατε πριν από λίγο, τις λεγόμενες πράσινες πολιτικές ως προς το χρονικό έδρος και τη ταχύτητα ορίμασής τους? Γιατί φτάσαμε να έχουμε πράσινα δάνεια στη ΔΕΗ για τους ρήπους. Εκεί φτάσαμε. Προφανώς πρέπει να τα αναθεωρήσουν λίγο τώρα. Δηλαδή αυτό το... Εντάξει, το 50, το 2050 που έχουν βάλει όριο, μπορεί να μην χρειαστεί να αλλάξει. Αλλά
όχι όμως αυτό το βίαιο που εμείς το παρακάναμε, ας πούμε, σαν χώρα. Δηλαδή θέλαμε να τα κλείσουμε όλα το 23, την επόμενη χρονιά δηλαδή, εκτός από την Τολεμαϊδα 5, ας πούμε. Mm. Αυτό ήταν το βίαιο. Δηλαδή αν είχαμε ανεξαρτησία λόγω καυσίμου, δηλαδή να μην εισάγουμε τόσο πολύ καύσιμο, πάντα αυτό έλεγε και ο μεγάλος Καραμαλής, γι' αυτό άρχισε να κάνει αυτά τα έργα, γι' αυτό το λόγο. Γιατί ήθελε η χώρα να είναι ανεξάρτητη από πλευράς καυσίμου. Τώρα, γίναμε πολύ πράσινοι, ας το πούμε, απότομα, και τώρα αυτό το πληρώνουμε. Γιατί δεν μπορεί βία να γίνουν οι αλλαγές αυτές. Αυτό είναι το θέμα. Προφανώς όλοι θέλουμε και κάποτε θα γίνουμε. Θα στηριζόμαστε πολύ ή 100% στις ΑΠΕ. Αλλά αυτό προϋποθέτει ότι θα έχουμε βρει τρόπο αποθήκευσης. Mm. Εννοώ αποτελεσματικό τρόπο αποθήκευσης. Γιατί σωστά. Κάποιοι τρόποι αποθήκευσης υπάρχουν και τώρα με αντλήσιο αποθήκευσης. Δηλαδή αντλούμε νερό σε πάνω λίμνη, το αποθηκεύουμε για να έχει τη δυναμική ενέργεια να είναι διαθέσιμη. Αλλά δεν είναι, ας το πούμε, μεγάλη, ας το πούμε, αποτελεσματικότητα. Και δεσμεύουμε έτσι το δημόσιο αγαθό που είναι το νερό. Η αλήθεια είναι αυτή. Πείτε μου, σας παρακαλώ πολύ, ρωτάει εδώ ο ακροατής ο φίλος ο Βασίλης, ποια είναι η γνώμη, λέει, του κυρίου Ορφανουδάκη για τη συμμετοχή στο ενεργειακό μείγμα της πατρίδας μας των υδροηλεκτρικών? Τα υδροηλεκτρικά, η ΔΕΗ από παλιά τα δούλευε, αλλά τα έχει περισσότερο για αιχμή εφεδρεία. Δηλαδή, αν όπως τώρα, ας πούμε, έχουμε ζέστη πολύ, να τα βάλει αν δεν φτάνουν. Πάντα υπάρχει μια πολιτική, τουλάχιστον σε κάποια υδροηλεκτρικά που είναι στρατηγικά. Νομίζω της Φικιάς παράδειγμα, το ΙΣ Φικιάς, να κρατάει τη λίμνη γεμάτη και να μην το χρησιμοποιεί κατά τη διάρκεια της ημέρας, παρά μόνο σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης, δηλαδή να μην φτάνει τίποτα άλλο και να πρέπει να μπουν. Όμως χρησιμοποιούνται αρκετά τα υδροηλεκτρικά, δεν είναι ότι δεν χρησιμοποιούνται. Μάλιστα. Απλώς μερικά είναι στρατηγικά, μένουν, γιατί παράδειγμα, αν συμβεί blackout, δεν μπορούν να κινήσουν μονάδες αν δεν υπάρχει κάπου ρεύμα να πάρουν για τα βοηθητικά συστήματα, δηλαδή αντλίες, τροφοδοτικές, ανεμιστήρες κτλ. Μήλους. Άρα στρατηγικά κρατάει κάποιες μονάδες σε εφεδρεία, δεν τις χρησιμοποιεί, αλλά εννοώ τα υδροηλεκτρικά, αλλά συνήθως, ιδίως σε περίπτωση όπως τώρα που είναι καύσωνας, τα χρησιμοποιεί. Δηλαδή κατά τη διάρκεια, δηλαδή, εννοώ τη ημέρα. Mm. Καλά, είμαστε και η χώρα που έχει το φαινόμενο να έχει σούπερ έτοιμο με το κλειδί στο χέρι το υδροηλεκτρικό στη Μεσοχώρα Τρικάλων, αλλά λειτουργητό χρόνια τώρα. Θα πεθάνει από τη ασυντηρησία στο τέλος. Λέει εδώ φίλος, ναι, ο Κούλης, καλημέρα στον κύριο Ορφανουδάκη. Σας παρακαλώ πολύ, κύριο Ορφανουδάκη, εγώ που είμαι ένας απλός ακροατής, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, τουλάχιστον εδώ στην Ελλάδα, θα διαμορφωθούν λόγω κάποιας έλλειψης ή αφορά μόνο ιδιωτικές εταιρείες και τα κέρδη τους? Καταλήγοντας, αν αύριο καταργηθούν τα χρηματιστήρια ενέργειας, οι ρήτρες για τους ρήπους και οι ιδιωτικές εταιρείες, θα πέσει η τιμή του ρεύματος? Εγώ εκτιμώ ότι έγινε αυτό το σύστημα όπως έγινε τώρα, που γίνεται ένας πληστηριασμός κάθε μεσημέρι στις 12 για λόγους ασφαλείας του δικτύου. Δηλαδή στην Καλιφόρνια είχαν πρόβλημα. Γι' αυτό βγήκε αυτή η εφεύρεση. Τι κάνει στην ουσία, γίνεται ένας διαγωνισμός και βγαίνει κάποιος μειοδότης. Ο μειοδότης αυτός είναι αυτός που θα δώσει πρώτος στο δίκτυο. Mm. Αλλά δίνει στην τιμή τη μεγαλύτερη. Αυτό είναι η στρέβλωση, ας πούμε. Mm-hmm. Οπότε δεν έχει κανένα συμφέρον από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό να μειώσει την τιμή, ούτε ακόμη η ΔΕΗ. Γιατί να χάσει η ΔΕΗ? Άρα πρέπει κάπως να αλλάξει το σύστημα αυτό. Το πώς γίνεται δηλαδή κάθε μεσημέρι ο διαγωνισμός για το από ποιον θα πάρουν, να ενδεχομένως να μην παίρνουν στην τιμή τη μεγαλύτερη, να παίρνουν σε κάποιο μέσο όρο, να παίρνουν, δηλαδή έτσι ώστε να διασφαλίζεται. Γιατί αν το κάνανε εξ αρχής να παίρνουν με την τιμή του μειοδότη, προφανώς όπως καταλαβαίνετε κάποιοι θα μπαίνουν μέσα εντός εισαγωγικών. Σωστά. Γι' αυτό έγινε στην Καλιφόρνια και γι' αυτό κλείσαν εταιρείες. Δεν θέλουμε κάτι τέτοιο να συμβεί, γι' αυτό έγινε αυτό το σύστημα το ερμαφρόδιτο, ας το πούμε. Οπότε αυτό σημαίνει πρακτικά, αν δεν αλλάξει κάτι, έστω στον τρόπο που αποφασίζει η τιμή που θα δοθεί στο τελικά εξαγοράς από τον ΑΔΜΙΕ, η τιμή θα είναι μεγάλη. Δεν μπορεί να αλλάξει. Λέει ο φίλος ο Βασίλης, καλημέρα στον κύριο Ορφανουδάκη. Επιτέλους ένας επιστήμονας που μιλάει με πολύ απλό τρόπο. Θέλω να το ρωτήσω, είναι μία λύση η κατάργηση σε αυτή τη φάση έστω του χρηματιστήριου των ρήπων στην Ευρώπη που τόσο ευλαβικά, περίπου σαν μορμόνοι, εφάρμοζαν στην Κομισιόν σε αυτές τις συνθήκες?
θα σας πω, ίσως είναι λύση έστω προσωρινά να, μέχρι να βρεθεί κάποιος καλύτερος τρόπος να καταργηθεί ο τρόπος αυτός που, αυτός που έχει τη μεγαλύτερη τιμή δεν έχει κανένα όφελος να τη μειώσει. Οπότε προφανώς αν καταργηθεί αυτό έστω προσωρινά, τουλάχιστον μέχρι να δούμε τι θα γίνει και με τον πόλεμο στην Ουκρανία, ώστε να μην έχουμε τον εκβιασμό ότι στο κλείνει την άλλη μέρα το αέριο, γιατί και αυτό ανεβάζει την τιμή ανεξάρτητα όμως, έτσι, την ανεβάζει ανεξάρτητα, τότε ίσως γίνει κάτι με την τιμή εάν αυτό καταργηθεί έστω προσωρινά. Δεν ξέρω όμως πόσο θέλουν οι Ευρωπαίοι, είναι όπως έχει πει και ο Πρωθυπουργός, ένα μεγάλο καράβι που έχει μεγάλη αδράνεια και δεν στρίβει εύκολα. Οπότε αυτό δυστυχώς μας καθυστερεί. Δηλαδή αν ήταν ας πούμε οι Αμερικάνοι που έχουν πιο γρήγορες αποφάσεις, ίσως είχαμε σωθεί εντός εισαγωγικών να έχει κατέβει λίγο η τιμή. Γιατί όπως πάει τώρα ανεβαίνει συνέχεια. Δεν έχω δει. Άλλος λέει εδώ. Ο Βασίλης είπε, λέει, εγώ μιλούσα για το χρηματιστήριο του διοξιδίου του άνθρακα, όχι της ενέργειας. Μια που το είπατε αυτό, εδώ τώρα ναι, είναι κάτι άλλο. Αυτό μάλιστα το έχω προτείνει εγώ από το 19, διότι όταν ξεκίνησε η ιστορία της απογραφής διοξιδίου, ξεκίνησε το 2006. Το 2006, με ευρωπαϊκή οδηγία δηλαδή εννοώ, υπήρχε ένα allocation, δηλαδή ένα ελάχιστο, ανάλογα με την εμπειρία που είχαν η κάθε μονάδα καύσης που παρήγαγε διοξίδιο, ακόμη και τα τουβλάδικα δηλαδή, είχαν πάρει μία ελάχιστη ποσότητα ο καθένας τους δωρεάν. Και από εκεί και πέρα, όποιος την υπερεύαινε, πλήρωνε. Έτσι ήταν και οι ηλεκτροπαραγωγικές εταιρείες παλιά. Όλες. Και το 2013 καταργήθηκε αυτό. Οπότε από το τόνο 1 διοξιδίου πληρώνει αδρά. Εν τω μεταξύ είναι κάτι στρεβλό αυτή η ιστορία με το διοξίδιο. Δηλαδή δεν είναι πραγματική αγορά χρηματιστήριο. Είναι κάποια κυρία, από ό,τι κατάλαβα, δεν είναι κύριος, είναι κυρία στις Βρυξέλλες, αποφασίζει για την τιμή. Γιατί περιέργως, όπου και να έχω ρωτήσει, δεν μπορούμε να μάθουμε τελικά πώς γίνεται αυτή η ιστορία στις Βρυξέλλες. Πάντως, περιέργως, όταν έγινε η ιστορία με τον... με τη εισβολή στην Ουκρανία, ενώ ήταν εκείνη τη στιγμή νομίζω 95 ευρώ ο τόνος του διοξιδίου, ξαφνικά έδωσε εντολή από τις Βρυξέλλες, από αυτή την κυρία που δεν ξέρω ποια είναι, και κατέβηκε στα 65. Τώρα έχει ξανανέβει βέβαια πάλι, έτσι. Αλλά είναι πρακτικά μια απόφαση κεντρική των Βρυξελών που γίνεται για να προωθηθούν οι ΑΠΕ. Αυτός είναι ο λόγος. Άρα εάν καταργηθεί, δηλαδή έστω προσωρινά, να πούμε ότι όχι, δεν θα πληρώνουμε διοξίδιο, ή έστω να γυρίσουμε στο καθεστώς το προηγούμενο. Δεν θα επιδοτούν τις ΑΠΕ από την τσέπη μας. Αυτό γίνεται πρακτικά. Να σου το κάνω χειρότερο, κύριε Αρφανουδάκη. Και εδώ ο δασολόγος μας είπε προχθές ότι στις καμένες εκτάσεις, αν μια χώρα μέσω εταιριών έρθει και επενδύσει στην αναδάσωση, με συγκεκριμένο βέβαια. Πώς το λένε, με συγκεκριμένο δέντρο. Ναι. Τότε έχει εκτόσεις και απαλλαγές από αυτή το χρηματιστήριο των ρήπων. Καταλαβαίνετε εδώ τι γίνεται. Δηλαδή κάποιος θα έρθει και θα πει, θα αναδασώσω τη Βόρεια Εύβοια με συγκεκριμένο μάλιστα πολλαπλασιαστικό υλικό προδιαγραφών και θα το επιδείξει στην αρμόδια επιτροπή, στην κυρία ενδεχομένως, για να έχει εκτόσεις. Άρα γίνεται τζόγος. Καλά το είπατε. Ο λόγος ύπαρξης είναι μάλλον διφορούμενος. Άλλος φίλος λέει, καλημέρα κύριε Ορφανουδάκη. Σας άκουσα που είπατε και ορθά ότι έχει πυροδοτηθεί περαιτέρω με τον πόλεμο στην Ουκρανία η τιμή. Όμως θέλω να σας ρωτήσω το εξής, αν το γνωρίζετε. 27 και 28 του μήνα λήγουν οι ρήτρες από Ρωσία για το φυσικό αέριο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει, δώστε μας φθηνό φυσικό αέριο, αλλά μέχρι τότε. Ρωτάω εγώ τώρα. Αυτοί γιατί να το πουλήσουν φθηνά όταν ξέρουν ότι μετά τις 28 δεν τους θέλουμε? Κοιτάξτε, εγώ κατάλαβα τελικά ότι η Ρωσία δεν μας έχει ανάγκη. Με ποια έννοια? Ότι αυτή τη στιγμή το διοχετεύει το αέριο που μας διοχέτευε στην Κίνα. Οπότε δεν μας έχει πρακτικά ανάγκη. Απλώς εμείς στην Ευρώπη δεν το έχουμε καταλάβει. Οπότε εάν πρέπει κάπως να διαπραγματευτούμε, δηλαδή δεν μπορεί να είμαστε άτεγκτοι και να λέμε αλλιώς θα την πάθουμε. Αυτή τη στιγμή δηλαδή το αέριο σε μεγάλο ποσοστό έρχεται από τη Ρωσία. Το LNG εμείς είμαστε λίγο τυχερότεροι, πιο τυχεροί από τους άλλους και έχουμε LNG. Δεν έχουν όλοι στην Ευρώπη. Τελευταίο ερώτημα και να σας αφήσω να χαρείτε και τις διακοπές σας στην πατρίδα σας. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Ακούμε ότι γινόμαστε κόμβος LNG.
κόμβος για να περνούν αγωγή φυσικού αερίου. Κόμβος μας είπε ο Σαουδάραβας διάδοχος χθες, αν θέλουμε, του υδρογόνου. Το δικό μας φυσικό αέριο, κύριε Ορφανουδάκη. Αυτό τώρα είναι ένα άλλο θέμα. Δεν έχω πολύ ασχοληθεί με το θέμα. Δηλαδή για το ότι υπάρχει, υπάρχει. Δεν ξέρουμε πόσο εύκολα είναι να εξορυχθεί, γιατί είναι υποθαλάσσιο κλπ. Και πάντα το κόστος ανεβαίνει. Αλλά έστω να γίνουν οι έρευνες, γιατί και αυτό το σταματήσαμε, να γίνουν οι έρευνες να δούμε πόσο οικονομικά εφικτό είναι να γίνει η εξόριξη. Δηλαδή αν οι ποσότητες δικαιολογούν, είναι τόσο μεγάλες που δικαιολογούν τα έξοδα του εξοπλισμού που θα μπει, τότε βεβαίως πρέπει να το κάνουμε. Και επειδή αργούν όλα αυτά, δηλαδή δεν είναι κάτω από ένα, πώς το λένε, ένα διάστημα δεκαετίας, δηλαδή κανονικά πρέπει να έχουμε αρχίσει, και απορώ γιατί το σταματήσαμε. Αυτό δεν το κατάλαβα ποτέ. Είχαμε ξεκινήσει, κάναμε κάποιες συμφωνίες με εταιρείες Exxon και τα λοιπά, και από την Αμερική και από τη Γαλλία νομίζω, και τελικά σταμάτησε, αδράνησε, δεν ξέρω. Πάντως το ότι υπάρχει, υπάρχει. Το θέμα είναι αν είναι οικονομικά εφικτό να εξορυχθεί. Και αν βρεθεί, προφανώς θα είναι καλό και για, όχι μόνο για μας, εννοώ γιατί θα τροφοδοτούμε και εμείς, αλλά φυσικά δεν νομίζω ότι αυτές οι εταιρείες, τα συμβόλαια που θα κάνουν, θα είναι για να έχουμε έσοδα σαν χώρα, αλλά τουλάχιστον να έχουμε μια αυτονομία, πώς το λένε, να έχουμε καύσιμο δικό μας, να μπορούμε να πορευτούμε κι εμείς. Και προφανώς σε καλύτερες τιμές. Θέλω να κλείσουμε λοιπόν με το ερώτημα που μου στέλνει η κυρία Μαρία. Λέει καλημέρα στο συμπατριώτη μας. Θέλω να το ρωτήσω. Άρα, για αυτό το χειμώνα, και όχι μόνο να μην περιμένουμε αποκλιμάκωση των τιμών στους λογαριασμούς που μας έρχονται, γιατί εμένα μου έχει φύγει το κεφάλι, λέει η Μαρία, κύριε Ορφανουδάκη. Μου είπαν ότι φεύγει η ρήτρα αναπροσαρμογής και τώρα ακούω ότι διαχέεται μέσα στους λογαριασμούς. Τι να το κάνω, λέει. Όχι, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν νομίζω ότι αυτό το χειμώνα θα έχουμε μείωση τιμών. Δηλαδή αυτό θα διαρκέσει. Τώρα δεν είναι, αυτό είναι οικονομικό θέμα, δεν είναι τεχνικό, αλλά από ό,τι ακούω κι εγώ, νομίζω θα διαρκέσει αυτή η άνοδος τουλάχιστον μέχρι και το 2023. Δεν την γλιτώνουμε δηλαδή αυτό το χειμώνα. Το θέμα είναι λοιπόν, το μόνο που θα μπορούσε να γίνει, να κάνουμε όσο μπορούμε και εμείς εξοικονόμηση ο καθένας. Δηλαδή, αν είναι να βάζουμε τη θερμοκρασία στη θέρμανση στο σπίτι 27, καλύτερα να βάλουμε μια ζακέτα που λέει ο λόγος και να το βάλουμε στο 22, στο 21 ή και 20. Έτσι τουλάχιστον να μην, μόνο έτσι που θα, δηλαδή μειώντας την ποσότητα που τραβάμε εμείς οι ίδιοι σαν νοικοκυριό, θα μειώσουμε το κόστος μας. Αλλιώς με μείωση του αερίου δεν πρόκειται να συμβεί. Από αυτά που ακούω και εγώ, έτσι, στο άμεσο μέλλον. Άλλος τελευταίος ακροατής λέει: πείτε στον κύριο Ορφανουδάκη ότι είναι έτσι όπως τα λέει, και θέλω να συμπληρώσω ότι όσο καίγεται η δασική κάλυψη μιας χώρας, τόσο αυξάνονται τα δικαιώματα των ρήπων. Παράδειγμα, πέρυσι μετά την Εύβοια, από εισπράξεις στο ελληνικό δημόσιο 200 εκατομμυρίων, εισπράττει τώρα 1 δισεκατομμύριο. Η δασική έκταση που καταστράφηκε τα τελευταία 25 χρόνια έχει λοιπόν συγκεκριμένο χρηματιστηριακό αντίκτυπο και μέσω αυτής επιδοτείται και η ΑΠΕ. Όπως τα είπε, λέει ο κύριος Ορφανουδάκης είναι. Δυστυχώς έτσι είναι. Σας είπα, είναι κάποια στις Βρυξέλλες που αποφασίζει την τιμή. Δεν είναι ακριβώς χρηματιστηριακό. Το αποφασίζουμε την τιμή. Σήμερα θα είναι τόσο. Και προωθούνται ανάλογα τα συμφέροντα των ΑΠΕ. Γιατί έτσι αποφασίστηκε ότι πρέπει να πάμε στα ΑΠΕ. Αλλά αν δεν γινόντουσαν όλα βία, δεν θα έλεγε κανένας όχι. Γιατί δυστυχώς η κλιματική αλλαγή είναι επιθύρες. Δεν το συζητάμε. Αλλά όχι το βίαιο. Και εμείς κάνουμε σαν Ευρώπη βήματα, όταν η Αμερική ακόμη δεν κάνει τίποτα, και κυρίως η Κίνα βέβαια. Άρα, επειδή όπως ξέρετε το διοξείδιο είναι η επίδρασή του σφαιρική σε όλη τη γη, αν οι Κινέζοι και οι Αμερικάνοι, που είναι η μεγαλύτερη παραγωγή διοξειδίου, δεν κάνουν τίποτα, η Ευρώπη, εντάξει, προφανώς θα κάνει κάτι εάν το μειώσει, αλλά δεν θα είναι τόσο αποτελεσματικό, γιατί είναι ένα, δεν θυμάμαι, νομίζω ένα 20%, κάτω από 20% παγκοσμίως όλη η Ευρώπη. Επομένως, δεν έχει και τόσο νόημα αν το 80% δεν κάνει τίποτα απολύτως. Τώρα το ποσοστό αυτό δεν είμαι σίγουρος, κρατάω μια επιφύλαξη, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μικρό το ποσοστό της Ευρώπης. Να μην κρατάτε. Άρα 0,1% είναι η ελληνική συνεισφορά σε αυτό. Οπότε... Ναι, καλά, η ελληνική είναι παγκοσμίως ακόμη λιγότερη, αλλά η ελληνική, η Ελλάδα είναι μικρή χώρα ούτως ή άλλως, δεν είναι τόσο... Πιο βιαστική φάνηκε. Κατάλαβα. Κύριε Ορφανουδάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή διαμονή. Να είστε καλά, ναι, και θα τα ξαναπούμε. Καλημέρα, ναι, σας.